Όταν καθημερινά φεύγουν εκατομμύρια ευρώ σε αρχαιολογικούς χώρους και από το μουσείο, το Υπουργείο δεν ανταποκρίνεται ούτε καν στις βασικές υποχρεώσεις, που είναι η πληρωμή των εργαζομένων που δουλεύουν για τον τουρισμό. Έτσι βλέπουμε συμβασιούχους αρχαιοφύλακες που από τη μέρα της πρόσληψή τους, δηλαδή από τις αρχές Μαΐου, να μην έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ, όταν καλούνται να ανταποκριθούν σε καθημερινά έξοδα που έχουν να κάνουν με τη μετακίνηση ή σε άλλα έξοδα που έχουν να κάνουν με τη φύση της εργασίας τους, και δυστυχώς μένουν απλήρωτοι. Όπως επίσης μένουν απλήρωτοι οι συμβασιούχοι καθαρίστριες. Πραγματικά έχει καταντήσει το δημόσιο ο χειρότερος εργοδότης, γιατί ερχόμαστε να σημειωθεί μετά από τους συμβασιούχους αρχαιολόγους που επίσης μείναν απλήρωτοι, ερχόμαστε από τους εργατοτεχνίτες, τις καθαρίστριες, τις σχολικές καθαρίστριες, και ερχόμαστε τώρα στους αρχαιοφύλακες, άλλη μια κατηγορία, το οποίο το Υπουργείο, ενώ έχει βγει ο προϋπολογισμός πριν την πρόσληψη, δηλαδή τα χρήματα βρίσκονται σε ένα λογαριασμό, δεν καταβάλλονται στους εργαζόμενους. Οφείλει σε αυτό λοιπόν να απαντήσει το Υπουργείο για ποιο λόγο δεν έχει γίνει η καταβολή των χρημάτων των εργαζομένων. Και να σημειωθεί ότι είμαστε έτοιμοι να κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις και όσον αφορά τις απειλές του Υπουργείου προς ειδικέτερα προς τους μόνιμους αρχαιοφύλακες, εμείς ως εργατικό κέντρο όχι μόνο δεν τις λαμβάνουμε υπόψη μας, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να σταθούμε πλάι στους αρχαιοφύλακες που γενικότερα, που πραγματικά καθημερινά δίνουν τη μάχη τους σε υψηλές συνθήκες και σε κινδύνους για την υγεία τους, αφού έρχονται σε επαφή με χιλιάδες κόσμο σε μια περίοδο πανδημίας. Πρακτικά σήμερα οι άνθρωποι αυτοί έρχονται με δικό τους κόστος για να εισπράξουν το Υπουργείο Πολιτισμού. Και όταν βλέπουμε οι καθημερινές εισπράξεις δεν φτάνουν στην ιστοδοσία των υπαλλήλων, σημαίνει ότι κάτι πάει λάθος. Πρακτικά λοιπόν πρέπει να δουλεύει ο εργαζόμενος και το κράτος να το πληρώνει. Οι κινητοποιήσεις θα συνεχίσουν να έχουν αυξανόμενη κλιμακωτή αντίδραση και θα πρέπει το Υπουργείο και ο Υπουργός να σκεφτεί ποιοι είναι αυτοί που βοηθάνε στο να εισπράξει χρήματα. Η κυρίως επίκληση είναι να μην επαναλαμβάνεται το μοτίβο αυτό στους ολιγόμενους συμβασιούχους του Υπουργείου Πολιτισμού. Εδώ στο χώρο που βλέπετε πόση επισκεψιμότητα έχει, πραγματικά είναι οι συνθήκες αρκετά δύσκολες. Κάθε χρόνο έχουμε θέμα με τις πληρωμές, έχουμε θέμα να καθυστερήσει ένα δίμηνο, αλλά σε αυτό το βαθμό ποτέ δεν έχει συμβεί, οπότε καταλαβαίνετε ότι δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να ανταπεξέλθουμε οικονομικά στις υποχρεώσεις μας. Ακόμη πρακτικά, και έχετε οικογένειες. Έχουμε οικογένειες, έχουμε μετακινήσεις για να έχουμε στην δουλειά μας. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για το σχεδόν το σύνολο των συναδέλφων. Δεν είναι ότι κάποιος διαφέρει ή είναι σε καλύτερη θέση από τους υπόλοιπους. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια κινητοποίηση η οποία θα κλιμακωθεί εάν και εφόσον το Υπουργείο, η κυβέρνηση δεν σκύψει σε ένα μείζονο σημασίας θέμα που είναι η πληρωμή των αρχαιοφυλάκων που σήμερα διατρανώνουν αυτό το αίτημά τους με μια στάση εργασίας. Είναι αδιανόητο, είναι ανάλγητο, είναι εντελώς απαράδεκτο 4 μήνες να είναι απλήρωτοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που καθημερινά δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό κάτω από δύσκολες αντίξωες συνθήκες και λόγω πανδημίας και να μην μπορούν να επιβιώσουν. Σήμερα καταθέσαμε μία ερώτηση 37 βουλευτές που αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Περιμένουμε αύριο το Υπουργείο να λύσει αυτό το πρόβλημα, οι άνθρωποι να επανέλθουν στους χώρους εργασίας και εννοείται ότι πρέπει το ταχύτερο δυνατό να πληρωθούν για να μπορούν να επιβιώσουν. Βιώνουμε παιδιά, παίρνουμε δανεικά για να μπορέσουμε να προσέλθουμε στο χώρο εργασίας μας. Είναι τραγική η κατάσταση. Κάθε χρόνο υπάρχει ένα κατεστημένο Υπουργείο Πολιτισμού που οι συμβασιούχοι αρχαιοφύλακες που μαζί μας είναι και οι καθαριστές παραμένουμε απλήρωτοι για τουλάχιστον 2 μήνες. Κάνουμε υπομονή και βάζουμε πλάτη διότι είμαστε επαγγελματίες του χώρου, απόφοιτοι του ΙΕΚ αρχαιοφυλάκων. Όμως η κατάσταση φέρνει έχει φτάσει στο απροχώρητο. Ξεκινήσαμε και δουλεύουμε από το Μάιο. Έχει φτάσει Αύγουστος, δεν πληρωθήκαμε και η επόμενη πληρωμή πηγαίνει χωρίς όμως να έχουμε κάτι σίγουρο στα χέρια μας για τον Σεπτέμβριο. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αυτή τη στιγμή κάνουμε μια στάση εργασίας για να δώσουμε ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση στην εφορία αρχαιοτήτων και στο Υπουργείο. Και αυτό που περιμένουμε είναι μια επίσημη απάντηση το πώς θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε καταλάβει για
ποιο λόγο γίνεται αυτό. Και πραγματικά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε άλλο. Ο χώρος αυτή τη στιγμή, οι χώροι όλοι λειτουργούν αυτή τη στιγμή από όλοι, επειδή γνωρίζω ότι όλοι οι συμβασιούχοι του νομού Ηρακλείου συμμετέχουν στη στάση εργασίας, λειτουργεί με το μόνιμο προσωπικό, το οποίο δεν επαρκεί για την ασφαλή φύλαξη των χώρων, διότι είναι λίγοι και γι' αυτό το λόγο έρχονται οι συμβασιούχοι κάθε χρόνο να εργαστούν. Αυτή τη στιγμή η Κνωσός υποφυλάσσεται. Έχουν επιστρατευτεί οι μόνιμοι, οι οποίοι είναι ελάχιστοι και ο χώρος είναι ανασφαλής. Υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας και για τις αρχαιότητες και για τους επισκέπτες. Επίσης, σε άλλους αρχαιολογικούς χώρους του νομού Ηρακλείου, όπως στη Φεστό, στη Ντύλισσο και αλλού, υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε αρχαιοφύλακες. Όλοι ήταν έκτακτοι συμβασιούχοι και αυτή τη στιγμή στη Φεστό, ας πούμε, ενώ θα έπρεπε να υπάρχουν 8 αρχαιοφύλακες, υπάρχουν 2. Οι συνέπειες είναι τεράστιες και η κυβέρνηση και το Υπουργείο θα πρέπει να αναλογιστεί τις ευθύνες τους στην τακτική αυτή που ακολουθούν και οι εργαζόμενοι να μην πληρώνονται, αλλά και με απειλές και εκβιασμούς στους μόνιμους, να τους αναγκάζουν να πηγαίνουν να δουλεύουν και να έχουν ανοιχτούς τους χώρους με ό,τι προβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν.